εδώ στο Άργο σήμερα, ετοιμάζεται ένα τρέιλερ για μια παράσταση που μάλλον θα είναι ό,τι πιο καλό θα δούμε αυτό το καλοκαίρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν βρήκα τον εαυτό μου στα γεράματα. Όχι, αστείευομαι. Ναι. Και θα είναι και η πρεμιέρα, νομίζω. Μία Ιουλίου γίνεται από εδώ. Εδώ σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, η εκκλησιάζω σας, μια διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Είμαι εγώ και άλλοι μαζί. Εκτός από μένα είναι και άλλοι δηλαδή, αλλά δεν τους αναφέρω γιατί θα τους βρείτε μόνοι σας. Ναι. Η παράσταση θα κάνει πάνω από 50. Θα παιχθεί πάνω από 50 φορές, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, και το πληροφορήθηκα τελευταία, με άγχωσε λίγο, γιατί έχω να το κάνω αυτό από πάνω από μια δεκαετία πριν την κρίση. Κάναμε συναυλίες βέβαια, όχι παραστάσεις, γιατί η εμπλοκή μου με το θέατρο, το συνεργό στη θεατρική παράσταση, ξεκίνησε από πέρσι. Την ζωή του όλη, για το έργο για τον Κατατζήλη της κυρίας Δενίση. Και συνεχίζω, τώρα μου άρεσε τόσο, αλλά είναι ένα θέμα τελευταίο για μένα, γιατί πώς θα αντέξω είναι δύσκολο. Ναι. Γιατί 55 παραστάσεις σε διάστημα 2,5 μηνών σημαίνει ότι μπορεί να είσαι από τη μία πόλη στην άλλη. Κατά το μέσο του καλοκαιριού θα ξυπνάμε και δεν θα ξέρουμε και που είμαστε. Και θα κάνετε διακοπές. Μπορεί να χάσουμε όχι διακοπές, είναι πολυτέλειες παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι ο χειμώνας πιθανόν να είναι και ελεύθερος ή έχουμε βρει, ξέρουμε? Δεν ξέρω, έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ένεκα κρίσης. Στο θέατρο, έτσι, γενικά. Πάντου όλους. Το ότι οι παραστάσεις πλέον έχουν φύγει από την Αθήνα και έχουν σκορπιστεί σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερο και παλιά γινόταν, αλλά τώρα πλέον είναι πολύ περισσότερο. Αυτό είναι καλό, είναι καλό, γιατί εγώ πάντα διαφωνούσα. Με την έννοια, δηλαδή, μια κατάσταση που υπήρχε στην Αθήνα, οι άντε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και σε μερικές πόλεις που να είναι συγκεντρωμένα, ειδικά στην Αθήνα. Όλα τα θεάματα. Πάντου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν κάτι. Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε, από εκεί και πέρα μακάρι να υπάρχει προσέλευση μεγάλη. Υπάρχει γενικά προσέλευση και έχουν και. Το θέατρο δεν είχε όμως κρίση γενικά, ναι. Δηλαδή, όπως τα μαγαζιά που ήμουν εγώ, ας πούμε. Πέσανε μοιβές μας στο 1/5 και το λέω, ήμουν και σε πάντοτε με το, και πέρυσι, ας πούμε, στην ακτή με τον Παπα-Κωνσταντίνο, τον Μαγερίτσα και τον Ζουγανέλη. Είμαστε κάθε μέρα γεμάτοι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν γίνονται οι ίδιοι τζίροι, είναι τέλος πάντων, θέλει κουβέντα. Τώρα εκκλησιάζεσαι με γυναικείο ρόλο. Πόσο δύσκολο είναι? Αυτό, εντάξει, δεν, λόγω του ταλέντου υπερβολικού που έχω, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη, μετά συνηθίζουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά εντάξει, ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα. Η συνεργασία με τον Βαζόπουλο πώς ήταν? Μια χαρά. Εντάξει, με το Λάγκητα και από παλιά και από τους Μύθους και από το Τσαντήρι και με αυτά έχουμε μια σχέση ιδιαίτερη. Δεν... Καλά, εγώ είμαι και λίγο σε εισαγωγικά ανέστητος. Δεν επηρεάζομαι δηλαδή από αυτό. Πάω, κάνω τη δουλειά μου, δεν με επηρεάζουν τις καταστάσεις και γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ.